Χολαργού και συγκεκριμένα ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας και Προσχολικής Αγωγής σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήδη από το 2014 συμμετέχει στο πρόγραμμα LLM Care, στο πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης. Πάνω από 100 άτομα όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια μελετώντας τα αποτελέσματα του προγράμματος. Μπορώ να σας πω ότι οι συμμετέχοντες έχουν βοηθηθεί στην μνήμη και στην σωματική τους άσκηση, έχει βελτιωθεί η σωματική τους άσκηση και όλο αυτό το πρόγραμμα μας βοηθάει έτσι ώστε στο μέλλον να φτιάξουμε επιτέλους ένα κέντρο, μια κοινότητα ψυχικής υγείας. Δηλαδή μια κοινότητα φιλική προς την άνοια που υποστηρίζεται από τέτοιες δομές. Τα πρώτα βήματα στο πεδίο της νοητικής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων με την χρήση της τεχνολογίας έγιναν το 2012 με την συμμετοχή του Δήμου μας στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Long Lasting Memories, δηλαδή μνήμες που διαρκούν. Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο τώρα αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Μπαμίδης. Είμαι η Αναστασία, κάνω το πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Νιώθω πολύ ωραία και φεύγοντας παίρνω αυτή την ομορφιά μαζί μου. Μπορώ να πω ότι η σωματική και η νοητική άσκηση με έχει εν πρώτης ενισχύσει και κυρίως έχει εστιάσει την προσοχή μου σε ορισμένες ενέργειες τις οποίες κάνω που στο παρελθόν πολλές φορές ήμουν λίγο αδιάφορος. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα είδα πολύ ωραίες απόψεις γενικώς οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν τόσο τη πνευματική όσο και την σωματική ευεξία του ατόμου. Διαπίστωσα βέβαια ότι η διάθεσή μου άλλαξε προς το καλύτερο υπό την έννοια ότι όταν κανείς ασκείται και έχει σωματική δραστηριότητα τα πάντα είναι πολύ πιο ωραία και πολύ πιο ευχάριστα και ευχαρίστως θα επαναλάβανα αυτήν και άλλες πολλές φορές το πρόγραμμα αυτό. Πριν από το πρόγραμμα δεν ήξερα τι με περιμένει. Όταν άρχισα να μπαίνω στο πρόγραμμα αισθάνθηκα πολύ όμορφα. Και μ' άρεσε που ερχόμουν και μ' άρεσε που συνεργαζόμουν με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν σαν Αναστασία θα ήθελα αυτό το πρόγραμμα να το επαναλαμβάνει ο Δήμος μια φορά το χρόνο. Μου άρεσε γιατί με βοήθησαν με τις ασκήσεις τις οποίες έκανα στο κομπιούτερ, έβλεπα ότι βελτιωνόμουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα πολύ να επαναλάβω το πρόγραμμα, γιατί όπως και στην περίπτωση της σωματικής ενδυνάμωσης και η νοητική ενδυνάμωση πολύ περισσότερο απαιτεί επανάληψη. Και θα ήταν ευχής έργο να μπορεί ο Δήμος να προσφέρει αυτό το πρόγραμμα ή αν μπορεί κανείς ιδιωτικά να το επαναλάβει. Είχα μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, τόσο στο προσωπικό που υπάρχει εδώ, όσο και στο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έθεσε τις βάσεις αυτού του προγράμματος.